καθυστέρησε να πάει στη δουλειά της και αποφάσισε να πει ένα μεγάλο ψέμα για να δικαιολογηθεί, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα ληστείας από οδικό ταξί, προχωρώντας σε σχετική καταγγελία στην αστυνομία, η οποία αποδείχθηκε στη συνέχεια ψευδή. Ο λόγος για μια 28χρονη γυναίκα, η οποία καθυστέρησε να πάει στη δουλειά της στην περιοχή του Μασταμπά, με την ίδια να καταγγέλει ότι ο οδηγός ταξί την κλείδωσε στο όχημα και ότι την εξανάγκασε να του δώσει τη τσάντα της, η οποία περιείχε μέσα το ποσό των 200 ευρώ, τηλέφωνο και τραπεζικές κάρτες. Η 28χρονη υποστήριξε στην αστυνομία ότι επιβιβάστηκε στο ταξί από την πλατεία Κορνάρου με προορισμό την εργασία της στην οδό Παλαιοκάπα. Όμως οι καταγγελίες της έπεσαν στο κενό μετά από έρευνα των ανδρών της αστυνομίας, οι οποίοι έβαλαν στο μικροσκόπιο το οπτικό υλικό καμερών και όχι μόνο. Εύκολο θύμα ο ταξιτζής, εδώ και πολλά χρόνια. Η κατάληξη είναι ότι ως σύλλογος σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά να βρούμε την αλόγω κυρία, να πάρουμε τα στοιχεία της και να της καταθέσουμε μία μήνυση. Για δυσφήμιση, όχι για το συγκεκριμένο ταξιτζή, γιατί δεν υπήρχε ταξιτζής, αλλά για όλο τον κλάδο που το διασύρει. Η κοπέλα κλήθηκε ξανά για κατάθεση με την ίδια να παραδέχεται ότι προχώρησε σε ψευδή καταγγελία επειδή ήθελε να δικαιολογηθεί για την καθυστέρηση στην εργασία της. Γιατί κάποιος ο οποίος ακούει κάποιος ταξιτζής έκανε κλοπή, δεν διασύρεται μόνο ένα άτομο, διασύρεται 500 άτομα, 500 αυτοκίνητα, 800 συναδέρφοι. Άρα λοιπόν θα καταλήξουμε κι εμείς στα δικαστήρια για δυσφήμιση του επαγγέλματός μας. Η 28χρονη ούτε ταξί πήρε εκείνη την ημέρα, ούτε έπεσε θύμα ληστείας, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Διοκτητών Ταξί να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την ψευδή καταγγελία, η οποία, όπως τονίζει, διασύρει τον κλάδο. Ήδη έχει ενημερωθεί ο δικηγόρος και θα προχωρήσουμε. Η δικαιολογία πώς σας φέρνει της κοπέλας? Θα μπορούσε να πει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να διασύρει ένα κλάδο. Είναι ντροπή.